ξεκίνησε η χρονιά. Με ζόρια μεγάλα. Γιατί? Το... POS έχεις βάλει. Όχι. Εκείνο μας βάλανε το POS. Γιατί να το βάλουμε. Τι να κόψουμε, ένα μαϊτανό 50 λεπτά. Έχετε θέμα με αυτό τώρα που... Ναι. Όταν ναι, φεύγει η ταμιακή και πάει στον απέναντι πάγκο με τον αέρα, τι θα κάνουμε εμείς, το POS θα κοιτάμε ή τη ζυγαριά. Σας δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή. Μεγάλο. Θα αναγκαστείτε να το βάλετε όμως. Ναι, 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 ναι. Από ό,τι ξέρω νομίζω δεν μας υποχρεώνει. Μετά το Φεβρουάριο, ναι. Όχι. Όχι. Έτσι λένε για τους παραγωγούς. Άρα θεωρείτε, α, για τους παραγωγούς. Θα το πολεμήσετε δηλαδή. Όσο μπορούμε. Πώς ξεκίνησε η χρονιά? Πάρα πολύ χάλια. Γιατί? Γιατί γι' αυτό. Για ποιο, για το POS? Βέβαια. Τι συμβαίνει με αυτό? Τι συμβαίνει, με αυτό που βάζουν θα μας διώξουν. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί θα παρακαλώ. Γιατί θα μας διώξουν? Γιατί με αυτό που μας βάζουν παίρνει και η τράπεζα, δηλαδή θα δουλεύουμε για την τράπεζα, αυτό. Α, παίρνει ένα ποσοστό η τράπεζα. Ακριβώς. Ναι. Κοίταξε να δεις, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει την τεχνολογία. Τώρα εντάξει, θα τη μάθουμε. Αλλά μην μας πιέζουν κιόλας. Και από την άλλη μεριά θέλουμε τώρα να πάμε σε τράπεζα και παρακαλάμε για να πάμε σε τράπεζα. Τους παρακαλάμε κιόλας. Και λεφτά θέλουμε. Χρήματα που θα βρούμε για να πάρουμε το πώς. Ρωτάει. Πόσο έχει? Γύρω τα 300, κάπου εκεί, από ό,τι λένε. Mm-hmm. Ναι, πού θα... Σας υποχρεώνουν να το κάνετε αυτό, να βάλετε POS? Ναι. Μας υποχρεώνουν και δεν ξέρω σε άλλα κράτη αν είναι υποχρεωτικό. Αυτό δεν το ξέρω. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Πάντως, αν είναι υποχρεωτικό, θα αναγκαστείτε να το βάλετε. Βέβαια. Κοίταξε, θα το βάλουμε. Καλό είναι και για εμάς από την μία μεριά, όταν θα βγει ο άλλος με την κάρτα, θα πρέπει να τον εξυπηρετήσει. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν συμφωνώ. Ναι, αλλά μην μας πιέζουν όμως. Θα το βάλουμε. Mm-hmm. Οι τράπεζες δεν μας διευκολύνουν. Το κράτος δεν μας διευκολύνει. Μάλιστα. Και τι, θα έρχεται τώρα ο άλλος για να πάρει ένα μαϊντανό και θα μου θέλει την κάρτα, έτσι, για 50 λεπτά τώρα να κάθεσαι έναν, δεν ξέρω το πόσο εύκολο θα είναι. Μάλιστα. Θα το δούμε στην πορεία. Εσείς? Έχω κάνει την παραγγελία, ναι. Πότε παραγγείλατε? Πριν μια εβδομάδα. Τι σας είπαν, τι χρήματα χρειάζονται? Θα θέλουμε μια 500 με όλα τα συναφή. Ξέρετε να το χρησιμοποιείτε? Καθόλου. Θα το μάθετε? Φαντάζομαι πως ναι, θέλοντας και εμείς. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα ή θεωρείτε ότι είναι κάτι που πρόβλημα, εντάξει, δημιουργεί γιατί είμαστε σε ένα υπαίθριο χώρο, δεν είμαστε σε ένα δωμάτιο για να περιμένει ο κόσμος και να... Ο κόσμος βιάζεται. Βιάζεται, μπράβο, ο κόσμος. Μάλλον θα είναι στην άκρη, ο τελευταίος θα είναι που θα εξυπηρετώ πρώτα τους άλλους. Και στο τέλος αυτός με την κάρτα. Εννοείται δηλαδή, τώρα όμως όποιος έχει κάρτα θα μπορεί να αγοράσει. Ένα πρώτα υπήρχε ένα θέμα, δεν είναι έτσι? Ναι. Κάποιοι που δεν είχαν μετρητά. Ναι. Αυτά τα σχολεία είχαν μετρητά, γιατί ξέραν ότι δεν υπήρχε. Τώρα φαντάζομαι που θα ξέρουν ότι υπάρχει, θα έρχονται πιο πολύ με κάρτα. Σε πόσες μέρες θα το έχετε? Φαντάζομαι σε μια εβδομάδα. Υποχρεωτικά λοιπόν το εγκαθιστάτε? Υποχρεωτικά. Δείτε κάτι να κάνουμε. Οι τιμές πώς είναι σήμερα? Τώρα θα πάρουν την κατιούσα. Ναι, είναι 15 ευρώ κάθε μήνα για το ίντερνετ. Για να υπάρχει εσωτερικό ίντερνετ. Ναι. Και για τις βλάβες. Για τις βλάβες που θα έχει το διχάνι. Για την τράπεζα, πόσο είναι η προμήθεια? 0,50 η προμήθεια. Άρα λίγο επιβαρύνει αυτό, έτσι, αν είναι πολλοί πελάτες. Ναι. Κάτι... Εντάξει. Δεν ήταν και ακριβά τα προϊόντα μας για να πεις ότι, δηλαδή να κρατάει και η τράπεζα τώρα, είναι ένα θέμα. Και το ίντερνετ. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στους πελάτες τώρα, όπως γινόσαν μάλλον, κάπως έτσι. Και το ίντερνετ, ναι. Μάλιστα. Αναγκαστικά, τι να κάνουμε. Θα το φτιάξουμε σιγά σιγά, ναι. Κάτι ενέργειες έχουμε κάνει τώρα, εντάξει. Και έχετε κάνει αίτηση? Ναι. Ξέρετε πώς λειτουργεί? Όχι, αλλά κάποιος θα με μάθει εμένα. Πόσο θέλει για να το αγοράσετε, ξέρετε? Ναι, είναι αναλόγως της ποιότητας εκεί πέρα, εντάξει. Εσείς τι παραγγείλατε? Θέλει κανένα 500? Εκεί γύρω-γύρω, εκεί γύρω-γύρω. 350, το πιο καλό, εντάξει, 400, αναλόγως. Είναι ένα κόστος κι αυτό? Αρκετά, εντάξει. Πρώτα-πρώτα δεν θα μπορούμε εμείς τώρα. Θα έρθει άλλη να πάρει ένα Έλληνο, ένα ξέρω εγώ τι. Πώς να κόψεις, ξέρω εγώ, εκεί δεν θα έχεις ευχέρεια, θα βρέχει, θα...
Δεν νομίζω να είναι σωστό, αλλά αφού το βγάλουν οι μεγάλοι που πρέπει να γίνει αυτό, θα το συνηθίσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως λίγο τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν μας φταίει αυτό. Οι ταμιακοί, οι αποδείξεις, ξέρω εγώ, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χαθήκανε τα λεπτά του κόσμου τα χέρια. Και δεν αγοράζουν. Δεν μπορούν να ψωνίσουν, δεν μπορούν να τα αποξέλθουν, δηλαδή. Πού να βρουν, αν έχουν στην κάρτα, η γιαγιά σιγά να μην έρθει να ψωνίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων θα δούμε. Σιγά σιγά πάντως τι έχω καταλάβει, ότι τις λαϊκές θέλουν να τις κλείσουν. Τις πάρουν τα μεγάλα καταστήματα. Ναι, αλλά τόσος κόσμος θα πάει στην ανεργία. Δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος πεινάει πάρα πολύ. Πεινάει πάρα πολύ. Τώρα αυτοί δεν πεινάνε γιατί είναι όλα, τα έχουν όλα, είναι η κοιλιά τους στυλωμένη που λέει. Το παραγγείλαμε και περιμένουμε να μας το φέρουν η τράπεζα. Πότε? 24 του μηνός έχουμε κλείσει το ραντεβού. Ναι. Και θα πληρώσετε. Δεν ξέρουμε ακόμα, μόλις θα είναι το ραντεβού μας, θα σας πούμε και τι θα πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε πολλά. Όλοι μας, και η παραγωγή και οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές. Όλοι θα πληρώσουν το μερίδιό τους. Στο POS, έτσι. Εννοείται. Τώρα, αν παίρνουν 50 λεπτά πράγματα και είμαστε αναγκασμένοι να κόψουμε, ο καθένας θα πληρώσει το μερίδιό του. Δύσκολο για τους παραγωγούς. Αλλά και για τον καταναλωτή. Μερικοί ανασχετούν, δεν το θέλουν καθόλου. Γιατί τους λέει, κρατάει και η τράπεζα, λέει, από την κάρτα του. Τώρα θα δούμε. Και το ίντερνετ 15 ευρώ. Και το ίντερνετ 15 ευρώ, ναι, το μήνα. Και να δούμε αν θα πιάνει το ίντερνετ εδώ στη Λαϊκή. Μα γι' αυτό θα βάλετε την κάρτα για να έχετε ίντερνετ. Να δούμε γιατί. Γιατί στο σπίτι δεν πιάνουμε. Πληρώνουμε ίντερνετ και δεν πιάνουμε. Δεν ξέρουμε αν θα πιάνουμε εδώ πέρα στη Λαϊκή. Πληρώνουμε και δεν έχουμε ίντερνετ. Αυτό δυσκολία. Είναι. Θα υπάρξει δυσκολία δηλαδή. Ναι, οπωσδήποτε. Και είναι μικρά τα ποσά, ας πούμε. 52 ευρώ, 1,5 ευρώ, 1 ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά που δουλεύουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν είμαστε σούπερ μάρκετ, δεν είμαστε κρεοπωλείο, δεν είμαστε τέτοια. Άρα που είναι χοντρά. Δυσκολίες. Και ο κόσμος δυσκολεύεται πολύ. Δεν είναι μόνο το POS, ξεκινάνε από βαθιά, από πολύ βαθιά, αλλά δεν ανταγνύονται όλα τα προβλήματα των παραγωγών. Π.χ. τώρα εμείς αγοράζαμε κρεμμυδάκι φρέσκο για να φυτέψουμε τα 30 κιλά, 30 ευρώ, 35 ευρώ και πήγα να αγοράσω και έφτασε 75 ευρώ το σακί. Γιατί πώς θα το πληρώσω, το Πάσχα δεν υπάρχει μαγειρίτσα, ξεχάστε το. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ή θα φάμε ή δεν θα φάμε. Θα μας κόψει πείνα.